καλησπέρα και καλή βραδιά. Κωνσταντίνο εδώ και πάλι φίλοι μου. Πάμε άλλη μια βολτούλα. 16 Ιουλίου σήμερα, την Κυριακή. Δεν ξέρω πώς θα βρίσκω το βίντεο, παιδιά, γιατί αύριο παίρνω και διακοπές. Τέσσερις μηχανές είμαστε σήμερα. Δημήτρης Κίνκο, Άρης Βενέλη, Φλωριάν Χόντα. Πάμε στη Λίμνη Σκρά. Στο κλειδί στο σταθμό κάτω, δεν έχω ξαναπάει παιδιά. Πάμε να περάσουμε ωραία και πάλι. Να ευχαριστηθούμε τη διαδρομή, θα έχει και φουλ ζέστη. Φτάσαμε στον Άγρα παιδιά. Ένα χωριουδάκι λίγο πριν την έδεσα. Η ζέστη είναι ανυπόφορη. Είναι 11 και 10 τώρα, αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Εδώ έχει κάτι στροφούλες τώρα παιδιά. Εδώ από παλιά που ερχόμασταν για Νάουσα, για τέτοια, αν πετύχαινες Νταλίκα, τον είσαι σκι. Βλέπετε εδώ πως ο δρόμος. Παλιά ήταν πιο μεγάλο κομμάτι και πιο πίσω, τώρα το έχουν φτιάξει λίγο, αλλά αυτό το κομμάτι παραμένει. Να χελωνείς εκεί αν φαίνεται. Γεια σου Ελένα! Και δύσκολες τροφές, κατηφορικές. Θέλει προσοχή, η άσφαλτος καίει. Έντεκα και έντεκα. Λέω και εγώ τι άση είναι αυτή. Έτσι κάπως ήταν οι στροφές συνέχεια στο ταξίδι στην Κόνιτσα, παιδιά. Ασταμάτητες στροφές, πολλές στροφές, δύσκολες στροφές για κάποιον αρχάριο σαν και εμένα. Αλλά ήταν μεγάλο σχολείο. Βέβαια στην αρχή σε μια στροφή την πήρα λίγο ευθεία. Βγήκα από τον δρόμο, όλα καλά βέβαια. Εγώ έφταιγα γιατί κοιτούσα το τοπίο. Πατήσαμε φρένα, εντάξει, βγήκα από τον δρόμο. Δεν πέσαμε. Μετά όλα καλά. Μας έφαγε η φύση, παιδιά. Πάντως είναι μια πολύ ωραία διαδρομή η Κόνιτσα. Κόνιτσα και προς Βασιλίτσα που πήγαμε μετά. Φανταστική. Δύσκολη όμως σας λέω. Πολλές πέτρες, κακής ποιότητας δρόμος. Χώμα, λακκούβες. Κοιτάζω λίγο και τα παιδιά πίσω. Αλλά μαγεία και έχει πολλά μέρη να γυρίσεις. Κανονικά πρέπει να πας με διανυκτέρευση και να γυρνάς. Έχει πολλά χωριουδάκια, πολλά τσοθέατα, γεφύρια, φαράγγια. Θα το οργανώσουμε κάποια στιγμή από το χρόνο, φαντάζομαι. Τώρα φτιάχνουμε την παρέα μας. Thank you.
αριστερά. Σ' ακολουθούμε. Εκεί μπροστά είναι η Έλεσσα, παιδιά. Ο οδηγός μας, ο Δημήτρης, με το τύπο Τίμκο, το Exciting 800. Στην αρχή το έλεγα Exciting, λέω τι Exciting. Exciting τελικά. Έδεσα, παιδιά, έδεσα. Εγώ την έλυσα, εγώ την έδεσα. Αστιάκια, κρύα. Πολύ κρύα, έτσι λίγο να βρωστούμε γιατί η ζέστη. Κάνα 32-33 πιστεύω τόσο τώρα. Αλλά από αύριο θαλασσίτσα, παιδιά, θαλασσίτσα από αύριο. Ωραία η Έλεσσα, παιδιά, με τους καταράκτες. Μέσα στο πράσινο. Βλέπετε εδώ. Απόλαυση. Εδώ είναι για να βροσιστείς. Αλλά και εκεί που θα πάμε είναι για να βροσιστείς, παιδιά. Το κακό είναι ότι δεν πήραμε μαγιό μαζί μας. Να βουτούσαμε λίγο εκεί στη λιμούλα. Δεν πειράζει, θα μου πεις από αύριο θάλασσα θα σε ρε φίλε. Φεύγουμε για Ριζέα εμείς. Εδώ μεταξύ παιδιά φοράω και την μπαλακλάβα. Έχω ανάψει. Μας έρθει κανένα τρένο. Άξο Δημήτρης. Την έφαγε τη γλίστρα. Είπαμε η άσφαλτο ζεστή είναι γλιστράει. Τι ωραίο όμως να ταξιδεύεις στο πράσινο ρε παιδιά. Είναι η Ελλάδα, έχει απίστευτες ομορφιές. Είμαστε πολύ τυχεροί. Είμαστε μια απίστευτη χώρα. Πολύ ωραία χώρα για μοτοσυκλέτες. Γιατί έχουμε βουνά, έχουμε θάλασσες, έχουμε λίμνες, ποτάμια, τα έχουμε όλα. Βέβαια παιδιά, εγώ σκέφτομαι εσάς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη που οδηγάτε μες στην πόλη με αυτή τη ζέστη. Όμως παιδιά, ειλικρινά σας λυπάμαι. Θα μου πείτε και τι να κάνετε. Έχετε δίκιο, πήρα βγείτε με αμάξι ακόμα χειρότερα. Βέβαια έχει κλιματιστικό το αμάξι, αλλά να πάτε το κοπηλιάρι σου. Ενώ εμείς εδώ, στην επαρχία, ένα δρόμο μέσα από την πόλη και εδώ πήγαμε έξω στη φύση. Αριδαία είμαστε παιδιά. Κάναμε μια στάση. Εδώ, στους Unboxholics. Και τώρα φεύγουμε για τους καταράκτες κρά. Βάλαμε και το GPS. Εδώ είναι ένας ποταμός. Κάποτε μπορεί να τα ποταμός. Έχουμε κάνει κοντά στα 90 χιλιόμετρα μέχρι τώρα.
παιδιά κουρείτε σας μπροστά. Γραφτείτε στα κανάλια του. TikTok ειδικά είναι full. Είναι μεγάλος TikToker. Εγώ του λέω να ασχοληθεί και με το YouTube γιατί τόσο το παιδί έχει πολύ χαβαλέ. Δηλαδή και στο Instagram άμα το δείτε. Είναι καλός. Πρέπει να αγοράσει μια κάμερα. Και να ξεκινήσει το YouTube και θα σαρώσει, είμαι σίγουρος. Είναι από αυτούς που το έχουν, όχι σαν και εμένα. Εγώ το κάνω έτσι για τη φάση μου. Για τη φάση μου. Έτσι να περνάει ευχάριστα η ώρα μου, μου αρέσει. Αλλά δεν το έχω, τι ψέματα να το κέντρω. Πάντως πολύ μου αρέσει έτσι που έχουν κάνει αυτή την παρεούλα. Έχουμε κάνει ωραία ομάδα. Θα κολλήσουν σιγά σιγά και άλλα παιδιά. Και αργότερα μπορεί να κάνουμε και ένα team κανονικό. Με ονομασία, με όλα. Ακολουθήσετε πιστεύω, ε. Αυτή η λίγη που σας έχω να ακολουθήσετε, ε. Θέλετε, δεν θέλετε. Α, και σήμερα δεν το πάρε, παιδιά. Πάμε, λοιπόν. Ήρεμα και χαλαρά. Ήρεμα και χαλαρά. Άιντε, ρε μαγκαμάιντε. Ο Φλωριάν το πίσω να οδηγηθείς. Ο κομμωτής μας, παιδιά. Έχει το Λόκο Μπάρμπερ στην Κοπεναίδα. Αυτός μας κάνει όμορφους, όμορφα παιδιά. Και μας χαιρετεί η γυναίκα. Οι άλλες μόνο μας κοιτάζουν.
μονοπάτια φουλ. Το νερό ήδη ακούγεται. Κάνα 38 το έχει. Εδώ μπροστά μας Μπουρίτος και Φλωριάν. Να πίσω και ο Δημήτρης. Τζιτζίκια, νερό, τι άλλο θέλετε. Έχουμε περπάτημα αρκετό όμως από ό,τι βλέπω. Συνεχίζουμε σε λίγο. Υγεία, παιδιά. Όλα καλά, παιδιά, αλλά το ανέβασμα μαρτύριο. Αγιογραφία πάνω σε γράφο. Να μας έχει καλά όλους, φίλους, οικογένεια, όλους τους μηχανόβιους.